Τα μαθήματά μας από την Καινή Διαθήκη, είμαστε σελίδα 1045. Διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, σελίδα 1045, πρώτο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Χριστού. Πρώτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο. «Εξεύρονται, αδελφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ. Καθώς εξεύρετε ότι υπήρξαμε μεταξύ σας δια σας, οποίοι υπήρξαμε μεταξύ σας δια σας, και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολύ τρίψεως, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε γίνετε τύπης πάντα στους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, διότι από σας εξήγησεν ο λόγος του Κυρίου ουχή μόνον εν τη Μακεδονία, αλλά και Αχαΐα και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχομεν χρία να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών την είσοδον, περί ημών οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, τον Ιησούν ως της ελευθερών ημάς από τις μελούς της οργής. Διότι εσείς εξεύρετε, αδερφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ον δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα, διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο, ούτω λαλούμεν, ουχή ως αρέσκονται στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν το δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλέον εξίας μάρτης ο Θεός. Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφημόντο από άλλον, και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού. Αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπτητα εαυτής τέκνα, ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοίς ημάς. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος είναι πλέον στην Κόρινθο. Πριν λίγο καιρό, με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου, εμποδίστη να πάει στην Ασία, Βυθινία, Μυσία, όπως είχαν σκεφτεί τα αδέλφια μας, ο Σίλας, ο Παύλος και ο Τιμόθεος, και όπως είπα, με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου, βρέθηκαν στην Τροάδα και από εκεί με οράσεις Θεού βρέθηκαν στους Φιλίππους, όπου ο Θεός άρχισε να εργάζεται, έργο θαυμαστό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και όταν λέω Ελλάδα, εννοώ ένα χώρο όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού ή το μορία, διότι ζητούσαν σημείο, σε αντίθεση με τους Ισραηλίτες, με τους Εβραίους, που το Ευαγγέλιο του Χριστού ήταν σκάνδαλο, γιατί ζητούσαν και αυτοί, συγγνώμη, οι Έλληνες ζητούσαν σοφία, ενώ οι Ισραηλίτες ζητούσαν σημείο. Και στους Φιλίππους έκανε εκκλησία ο Κύριος μας με τη διακονία του Παύλου και των αδελφών που τον ακολουθούσαν. Διώχθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, μαστιγώθηκαν, αλλά ο Κύριος τους ελευθέρωσε με θαυμαστό τρόπο. Στη συνέχεια πήγανε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα, εξαιτίας της επιβουλής των Εβραίων, των Ισραηλιτών, και μάλιστα διώχθησαν και η κατηγορία ήταν ότι ήρθαν και σε μας οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη, φέρνοντας στα έθνη, στους Έλληνες, φέρνοντας
στους ειδωλολάτρες, φέροντας την καινούργια διδαχή που ήταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια πήγαν στη Βέρεια και τέλος μέσα σε 1-2 χρόνια βρέθηκαν στην Κόρινθο, από όπου από την Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος στέλνει στους Θεσσαλονικείς με πολύ χαρά την επιστολή αυτή, καθώς ομολογεί ότι πάντοτε σας ενθυμούμεθα στις προσευχές μας και αδιαλείπτως προσευχόμεθα για την πίστη, για το έργο της πίστης σας, για τον κόπο της αγάπης σας και για την υπομονή της ελπίδος σας μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ομολογεί ότι είσαστε ιδιαίτερα χρήσιμοι στο Θεό, γιατί κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο προσωτηρία σε εσάς, αλλά και διημών και μέσα από εσάς και προς μαρτυρία, καθώς εξήγησε με την ομολογία σας και τους επενεί γι' αυτό, εξήγησε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, αλλά και στην Αχαΐα και σε όλη την Οικουμένη, καθώς ομολογούσατε Ιησούν Χριστόν και πώς επιστρέψατε ενώ βρισκόσασταν στα είδωλα, όχι γιατί βαρεθήκατε τα είδωλα, αλλά γιατί εκλέξατε τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου μέσα από το κήρυγμά μας, μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν εγκαταλείψατε τα είδωλα και πήγατε στο Θεό, αλλά ήρθατε στο Θεό δια του Ιησού Χριστού, χαρήκατε με τη σωτηρία σας και εγκαταλείψατε τα είδωλα. Η αιτία δηλαδή που εγκαταλείψατε τα είδωλα δεν ήταν γιατί βαρεθήκατε τα είδωλα, αλλά γιατί γνωρίσατε κάτι που είναι πολύ ανώτερο, και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός εσταυρωμένος. Και όχι μόνο αυτό, όχι έγινε η απόλυτη μεταστροφή, η αναγέννηση στη ζωή σας, αλλά στη συνέχεια αποφασίσατε και δουλεύετε πια Θεό ζώντα και αληθινό, σε αντίθεση με τα είδωλα που είναι νεκρά. Άρα μετά την μεταστροφή, την αναγέννησή σας εκ της πίστεώς σας, ήρθε η υπηρεσία σας στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στους ανθρώπους, που είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού που εξεχήθη δια Πνεύματος Αγίου στις καρδιές σας. Και στη συνέχεια πλέον έχετε σκοπό τη Βασιλεία των Ουρανών και προσμένετε, έχετε ελπίδα δηλαδή, προσμένετε Ιησούν Χριστόν τον Κύριον να έρθει στη ζωή σας να μεταμορφώσει τα πάντα και να έρθει να σας παραλάβει στην αιώνια δόξα. Αυτοί είσαστε, προς αυτούς έστειλε ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, καθώς ομολογούνε ότι προσμένουνε με χαρά τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ανέστησε ο Πατέρας Θεός και ο οποίος θα τους ελευθερώσει από τη μέλουσα οργή. Άρα έχουν και επίγνωση όχι μόνο της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και τη μέλουσα οργή, ότι δεν υπάρχει μόνο ζωή αιώνιος στην παρουσία του Θεού, αλλά υπάρχει και απώλεια αιώνιος στην γέννα του πυρός, εκεί όπου είναι ετοιμασμένος ο τόπος για το διάβολο και τους αγγέλους αυτών. Έχουν δηλαδή πλήρη επίγνωση της αληθείας του Λόγου του Θεού, ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού προσκαλεί ανθρώπους, τους ελευθερώνει από τα δεσμά της απιστίας, από τα δεσμά της πλάνης και τους οδηγεί στην αιώνια ζωή, καθώς τους αποκαλύπτει ότι όχι μόνο τους σώζει, αλλά και τους ελευθερώνει από τη γέννα του πυρός. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι αποκάλυψη. Αποκάλυψη είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι υπάρχει ζωή αιώνιος, αλλά υπάρχει και απώλεια. Γιατί αν προσιλώσουμε τον εαυτό μας μόνο στη ζωή την αιώνιο και ξεχάσουμε ότι ο διάβολος, αν λέον οριόμενος, αγωνίζεται να καταπιεί ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, τότε γινόμαστε αμέριμνοι εις τον φόβο του Θεού. Γινόμαστε επιπόλαιοι. Γινόμαστε άνθρωποι που περιμένουμε τον Ιησού Χριστό,
αλλά όχι εν σοφροσύνη, όπως οι φρόνιμες παρθένες, αλλά εν αφροσύνη, όπως οι μωρές παρθένες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μπροστά μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της αιώνιας ζωής και ο δρόμος της αιώνιας απώλειας. Και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ιδιαιτέρως εμείς που, ο Θεός, που βρήκαμε χάρη και ο Θεός μας αναγέννησε κατά χάρη δια της πίστεως, μας άλλαξε το νεκρό σώμα, μας απείλαξε από το σώμα της αμαρτίας το νεκρό με τη βάφτιση εν ύδατη και μας πλημμύρισε με τη δύναμη της παρουσίας του εν πνεύματι Αγίου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεχνάμε ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Νομίζουμε ότι όλα είναι εύκολα. Αλήθεια είναι ότι όλα είναι δύσκολα. Και το εξηγεί παρακάτω. Εξεύροντες αδερφοί αγαπητοί, εκτός του ότι σας θυμόμαστε και σας μνημονεύουμε στις προσευχές μας για το έργο της πίστης σας, για τον κόπο της αγάπης σας και για την υπομονή της ελπίδος σας σαν χριστιανοί που αποφασίσατε να ακολουθήσετε Ιησού Χριστό, ξέρουμε όμως και κάτι άλλο, την εκλογή σας, ότι σας εξέλεξε ο Θεός. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει το χριστιανικό δόγμα της εκλογής, αλλά υπάρχει και το θρησκευτικό δόγμα της ελεύθερης βούλησης. Είναι δύο που μοιάζουν αντίθετα. Και ποιο είναι το δόγμα της εκλογής? Αυτό που αναφέρεται σε αίρεση απολίας του απόλυτου προορισμού. Δηλαδή ο Θεός αποφασίζει και εκλέγει κάποιους για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί έτσι αποφασίζει, και απορρίπτει κάποιους για την απώλεια χωρίς λογική, γιατί έτσι αποφασίζει. Και αυτό είναι φοβερή πλάνη που οδηγεί κιόλας, η σωτηρία δεν χάνεται. Παρόλο που περιγράφεται λεπτομερέστατα σε πάρα πολλές περιπτώσεις η απώλεια της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής του ανθρώπου. Να πω για τον δούλο, το φρόνιμο, τον πιστό που έγινε πονηρός επειδή είπε βραδύνει ο Κύριος. Να πω για τις 10 παρθένες που περιμένουν τον Χριστό και οι 5 ήταν μωρές και έχασαν τη Βασιλεία των Ουρανών. Να πω για τους εργάτες των εσχάτων ημερών που ο Κύριος τους εξέλεξε για να υπηρετήσουν στον αμπελώνα του και αυτοί ζήλεψαν και φθόνησαν που ο Θεός έδωσε τον ίδιο μισθό στους έσχατους. Άλλωστε μας το λέει, πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Αυτό ας μην το ξεχνάμε ποτέ, αγαπημένα μας αδέλφια. Πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Ας το δούμε όμως. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αληθινή άποψη, δόγμα της προσκλήσεως του Θεού, αλλά ο Θεός προγνωρίζει ποιοι θα δεχτούν το Λόγο του Θεού και προσκαλεί. Και ο άνθρωπος αποδέχεται. Εκεί όμως τελειώνει και μπαίνει το άλλο δόγμα της ελεύθερης βούλησης, που το σφάλμα και η αίρεση απολίας ποια είναι? Ότι ο άνθρωπος από τα έργα του και τις αποφάσεις του σώζεται. Και πάει χάρις του Θεού η σωτήριος. Και πάει κατά χάριν είστε σε σωσμένη δια της πίστεως. Πώς θα σωθώ? Πολλά έργα, καλά έργα, και θα μου ζυγίσει τα καλά και τα κακά, και αν τα καλά είναι πιο πολλά θα με πάρει στον ουρανό. Ανοησίες. Και για να μην πω τη λέξη ανοησίες, αίρεση απολίας. Ποια είναι η αλήθεια? Και τα δύο είναι σωστά. Αλλά έτσι όπως θα χρησιμοποιεί ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός πραγματικά και εξέλεξε, καθώς είναι γεγραμμένο, όσους προεγνώρισε τούτους
και εκάλεσε όσους προγνώρισε, συγγνώμη, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Χριστού, προγνώρισε, και όσους προγνώρισε τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε δικαίωσε και όσους δικαίωσε δόξασε. Πράγματι λοιπόν ο Θεός, για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ξέρει την αρχή, ξέρει και το τέλος. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, δίδοντάς του την απόλυτη ελευθερία να εκλέγει και να απορρίπτει. Τον εξέλεξε, του φανέρωσε την αλήθεια, του φανέρωσε την αιώνια ζωή, τον εφανέρωσε την αιώνια πόλη, αλλά τώρα με ελευθερία βούλησης του λέει προχώρα. Και προχώρα ακριβώς το θέλημα του Θεού. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Γι' αυτό και η σωτήριος χάρης απεκαλύφθη σε όλους τους ανθρώπους, παιδεύουσα ημάς, διδάσκουσα λέει η μετάφραση, παιδεύουσα είναι το κείμενο, εκπαιδεύουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες που είναι στη δική μας εξουσία. Μπορώ να αρνηθώ την ασέβεια, μπορώ και να μην την αρνηθώ. Μπορώ να αρνηθώ τις κοσμικές επιθυμίες, είναι η προσωπική μου βούληση, μπορώ και να μην την αρνηθώ. Και να ζήσω δικαίως, σοφρόνος, αγίος και ευσεβός, και μπορώ και να μην ζήσω, προσμένοντας τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής το ξεκαθαρίζει. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός σας εξέλεξε. Το διαβάζω από μέσα. Εξεύρονται, αδερφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή σας. Και γιατί είσαι βέβαιος? Γιατί το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά εσείς δεχθήκατε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, και άρχισε το Ευαγγέλιο να ενεργείται στη ζωή σας. Γι' αυτό ήρθαν δυνάμεις ουρανίες και σας αναγέννησαν, σας άλλαξαν τη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Τα αρχαία παρέρχονται, τα πάντα γίνονται νέα, καθώς αλλάζει και τις επιθυμίες της σαρκός, γιατί είναι τριαδικός ο άνθρωπος, όπως ο Θεός. Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Υπάρχει σώμα χωικό, υπάρχει σώμα ψυχικό και υπάρχει και σώμα πνευματικό. Αλλάζει τις σαρκικές επιθυμίες, τις επιθυμίες της σαρκός. Και δεν θέλει πιο ο άνθρωπος την αμαρτία. Και το πιο απλό που έχω ζήσει, εγώ πολλά έχω ζήσει, αλλά και όλοι μας, είναι το τσιγάρο. Μ' άρεσε. Και κανείς δεν μπορούσε να μου το κόψει. Και δεν ήθελα και να το κόψω και δεν μπορούσα και να το κόψω. Όταν όμως αναγεννήθηκα και κατάλαβα ότι αυτό είναι αμαρτία, γιατί όποιος φθείρει τον ναόν του Θεού που είναι το σώμα του ανθρώπου, αυτόν θα φθείρει ο Θεός, προσευχήθηκα, νίστεψα και είπα, Κύριε, πάρε μου το τσιγάρο, και σε μια στιγμή. Και από τότε δεν θέλω να ξανακαπνίσω. Δεν είναι ότι δεν μπορώ, μπορώ να καπνίσω, αλλά δεν θέλω. Και δεν ήμουνα δεμένος, ήμουνα με το τσιγάρο. Και με πολλά πράγματα ήμουνα δεμένος. Δεν θα περιγράψω τώρα. Και από όλα με ελευθέρωσε ο Θεός. Και πώς το λέει η Γραφή? Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, και μόνο όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι ελεύθερος. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, έχει όμως και συνέχεια. Τώρα πρέπει να δουλωθήσεις τον Θεό, για να είναι ο καρπός σου αγιασμών και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Και το δουλωθείς τι σημαίνει? Ελευθέρα βούλησης, προσωπική απόφαση. Πήρα την απόφαση, καθώς με ελευθέρωσε ο Χριστός, να κάνω. Μπορώ να κάνω την αμαρτία, μπορώ να μην την κάνω. Μπορώ να περπατήσω σε αγιασμό, μπορώ και να μην περπατήσω. Και τι αποφάσισα? Να δουλώσω τον εαυτό μου. Ο ελεύθερος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Σε ποιους? Πρώτα στον Χριστό. Δουλωθέντες εις το Θεό. Τι σημαίνει δουλωθέντες εις το Θεό? Ξέρω τι θέλει ο Θεός και έχω και τη δύναμη δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά και ακόμη και αν κάνω λάθος, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και έτσι και θέλω και μπορώ να περπατάω στο θέλημα του Θεού, του αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο, το θαύμα,
Ο Θεός μου το αποκαλύπτει και μου δίνει και τη δύναμη να περπατήσω. Καθώς είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Θεός είναι ο ενεργόν μέσα στον άνθρωπο και το θελήν και το ενεργήν κατά τη δική του πρόνοια και αγαθή πρόθεση. Αυτός δηλαδή έρχεται και βάζει μέσα μου το δικό του θέλω και έρχεται και βάζει μέσα μου και τη δική του δύναμη ώστε να θέλω το θέλημά του και να μπορώ και να το κάνω. Αλλά μπορώ και να τα αρνηθώ, γιατί έχω ελευθέρα βούληση. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γνωρίζει ότι είναι κεκλειμένοι του Θεού οι Θεσσαλονικείς, πρώτον γιατί ο Λόγος του Θεού δεν έγινε μόνο εν λόγω. Δηλαδή δεν ήταν λόγια, όπως μάλιστα ομολογεί ο Παύλος, ότι δεν ερχόμαστε με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά ερχόμαστε με λόγια Θεού και απόδειξη Πνεύματος Αγίου. Όμως όταν, να το πω αλλιώς, το Ευαγγέλιο, λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένο, εις τους απίστους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων ο Θεός του κόσμου του, το διάβολο, σε τύφλωσε το νου, όχι τα μάτια, ούτε τα αυτιά, το νου, για να μην μπορεί να επιλάψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου και να είναι στην αιώνια απώλεια. Ο Χριστός όμως τι κάνει? Πρώτον ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου να προσέχει στο Λόγο του Θεού και δεύτερον ανοίγει τη διάνοια του ανθρώπου να καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού. Και από εκεί αναγνωρίζει ο Απόστολος Παύλος και όλοι μας ότι αυτός είναι κεκλειμένος από το Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού έγινε αποδεκτός, επειδή ο Θεός του άνοιξε την καρδιά, επειδή ο Θεός του άνοιξε τη διάνοια, έγινε αποδεκτός από τον άνθρωπο και άρχισε να ενεργείται καθώς τον πίστεψε, γιατί ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων, τον πίστεψε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι και ενεργείται στη ζωή του ανθρώπου μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο, αλλάζοντας τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, δηλαδή την καρδιά, αυτό που θέλει η καρδιά, και την αλαζονία του βίου και αυτό που νομίζει ο άνθρωπος. Και τι κάνει έναν άνθρωπο που ήταν σαρκικός και ήθελε επιθυμίες σαρκός, όποιες και να είναι, και το μικρότερο παράδειγμα που φέρνω για να μην επεκταθώ, το τσιγάρο, τις επιθυμίες των οφθαλμών της καρδιάς που θέλει ο άνθρωπος πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός, και τέλος και το μυαλό που νομίζει πράγματα τα οποία δεν είναι από το Θεό. Και έτσι η καρδιά του ανθρώπου από σκληρή και άγρια, που δεν μπορεί να μετανοήσει, που δεν μπορεί να ζητήσει συγχώρεση, που δεν μπορεί να ταπεινωθεί, γίνεται απαλή και τρυφερή και πρώτον ζητάει συγχώρεση από το Θεό και ύστερα ζητάει συγχώρεση από όλους τους ανθρώπους και πάντοτε. Αλλάζει η καρδιά. Σκληρή, πέτρινη, τώρα απαλή και τρυφερή χριστιανική. Και επιταλλάζει και το μυαλό. Από αλαζονικό μυαλό, άγριο, σκληρό, που δεν μπορεί να συγχωρήσει κανέναν. Ναι. Ξέρεις τα πει να μην μπορείς να συγχωρήσεις? Φοβερό, αδερφοί. Και όλοι μας το ξέρουμε πριν πιστέψουμε στο Χριστό. Να μην μπορείς να συγχωρήσεις. Όλο εκεί να πηγαίνει το μυαλό σου, όλα αυτά να θυμάσαι. Και έρχεται ο Θεός και σου χαρίζει ένα πνεύμα ταπεινό, ησύχιο, πράο, και όχι μόνο δέχεσαι τον άλλον και τον προσδέχεσαι, αλλά επειδή τον αγαπάς και τον συγχωρείς και μακροθυμείς, όχι μια φορά και συνεχόμενα. Πόσες φορές, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ρωτάει τον Χριστό, να συγχωρήσω τον αδελφό μου που αμάρτησε σε μένα? 7. Και ο Χριστός του λέει, όχι αδελφέ μου, 70 που σημαίνει άπειρον, 70 φορές το 7, άπειρον. Μα τον ίδιο άνθρωπο στην ίδια αμαρτία, τον ίδιο άνθρωπο στην ίδια αμαρτία τον συγχωρείς. Γιατί? Γιατί έχει αλλάξει ο Θεός το πνεύμα σου και το πνεύμα σου πια δεν είναι σκληρό, αλαζονικό, υπερήφανο. Είναι ταπεινό,
πράω, ησύχιο και φρόνιμο. Και η καρδιά σου δεν είναι πια σκληρή και πέτρινη, είναι σάρκινη, απαλή και τρυφερή. Και μπορείς και ταπεινώνεσαι και μπορείς και συγχωρείς και μπορείς και μετανοείς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει την πρόσκληση του Θεού στους Θεσσαλονικείς, λέγοντας «Εξεύρωμεν, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός σας εξέλεξε, γιατί το Ευαγγέλιο μας που σας κηρύξαμε δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει, γιατί μόνο όταν έρθει ο Λόγος του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον αναγεννάει και τον μεταμορφώνει. Αλλά και όχι μόνο εν δυνάμει, και εν Πνεύματι Αγίου. Δηλαδή, ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Και τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος γίνεται άλλος άνθρωπος. Και εγώ το βλέπω, αδερφοί, καλά και πεντακάθαρα στα μικρά τα παιδιά. Το είδα στα παιδιά μου, το βλέπω στα εγγόνια μου, το βλέπω στα παιδιά σας. Όταν το βαφτίσει το παιδάκι με Πνεύμα Άγιο, γίνεται άλλο παιδί. Τι γίνεται, κάτι, πολλά γίνονται. Έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επάνω του. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ο Χριστός βαφτίσει παιδιά μικρά, σπάνια φεύγουνε. Για να μην πω ποτέ, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, σπάνια φεύγουνε. Κάτι γίνεται μέσα τους, παίρνουν το δρόμο του Θεού. Γίνονται άλλοι άνθρωποι. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Είναι έργο Θεού. Λέει στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, πώς εμείς θα εκφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ποια είναι η μεγάλη σωτηρία την οποία λάβαμε? Που άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου, τότε ευεβαιώθησε μας από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία τότε, και ο Θεός συμμαρτυρεί με σημεία, τέρατα, με διάφορα θαύματα και με διανομάς Πνεύματος Αγίου. Τόσο σημαντικό είναι που ο Παύλος όταν πήγε στους Εφεσίους τους είπε, αφού επιστέψατε λάβατε Πνεύμα Άγιο. Τόσο σημαντικό. Τόσο σημαντικό είναι όταν πήγε ο Φίλιππος στη Σαμάρια που ήρθε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και προσευχήθηκαν και έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό να διδάσκουμε τους ανθρώπους και τα παιδιά μας ότι από μικρά ότι πρέπει να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και ο Θεός κάνει χάρη. Και εδώ, αδερφοί, να πω κάτι που είναι σημαντικό. Βλέπουμε και στην Εκκλησία μας και αλλού να έρχονται άνθρωποι μπροστά, να γονατίζουν, να πηγαίνουν αδερφοί να προσεύχονται και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι χάρις, δώρο από το Θεό. Αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο γιατί αν κάποιος άνθρωπος που βρήκε αυτό το δρόμο να προσεύχεται και οι άλλοι να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, θεωρήσει ότι αυτός τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, που έχει γίνει, το έχω δει, είμαι 35 χρόνια στο Χριστό και έχω δει πολλά. Αυτός ο άνθρωπος καταστρέφεται, διαλύεται και προσωπικά και οικογενειακά. Γιατί θεωρεί ότι αυτός τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Βέβαια υπάρχει και πιο ήπια μορφή, ότι έχω χάρισμα γι' αυτό. Δεν το βλέπω εγώ πουθενά το χάρισμα, εξουσία ναι. Χάρις ναι. Αλλά δεν είμαι στα 7 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, στα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι τι είναι? Είναι συναγωνισμός στην προσευχή. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, έρχεται ο άλλος που δεν ξέρει. Έλα να προσευχηθούμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί, να βρούμε χάρη, να ταπεινωνόμαστε μαζί, να προσευχηθούμε και ο Κύριος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και πώς γίνεται αυτό? Με τη δοξολογία αυξάνει, ενδυναμούται η πίστη. Και κάνει χάρη ο Θεός. Και έλεος ο Θεός. Ξαναλέω, ο πρώτος κίνδυνος είναι η περηφάνεια. Εγώ, είτε εγώ βαφτίζω, είτε εγώ έχω χάρισμα. Όχι, αδερφοί. Ο Χριστός βαφτίζει. Μόνο ο Χριστός βαφτίζει. Και εμείς τι κάνουμε?
συναγωνιζόμαστε στην προσευχή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αγωνιζόμαστε μαζί. Έλα να προσευχηθούμε, ο Χριστός να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, δοξολογώντας και υμνώντας τον Κύριο. Και υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι τεχνική. Και υπάρχουν άλλες ποινές από το Θεό. Εάν το σκεφτεί και τα αφήσει μέσα στην καρδιά του, ο άνθρωπος χάνει τη χάρη του Θεού. Και μετά, όποιον και να πλησιάσει και βαφτισμένος να είναι, πάβει να μιλάει γλώσσες. Αδελφοί, χάρις Θεού είναι, ούτε τεχνική, ούτε προσωπική επιτυχία, ούτε προσωπική δύναμη. Όπως όλα στη ζωή μας, χάρις Θεού. Το ξαναλέω, εάν κάποιος πιστέψει ότι ο άνθρωπος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, εκεί καταστρέφεται. Ολοκληρωτικά, και έχω πολλά παραδείγματα. Αν ο άνθρωπος πιστέψει ότι είναι χαρισματούχος γι' αυτό, καταστρέφεται. Ολοκληρωτικά. Αν πιστέψει ότι είναι τεχνική, χάνει τη χάρη του Θεού ολοτελώς. Καμία χάρη Θεού δεν υπάρχει σε αυτόν πια. Γιατί? Γιατί τη δόξα του Θεού, την επέμβαση και την ενέργεια του Θεού, τη θεωρεί ότι είναι κόλπο. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι κάνουμε? Όπως προσευχόμαστε για να θεραπευθούνε. Όπως προσευχόμαστε για όλα τα ζητήματά μας. Συμπροσευχόμαστε και στην προκειμένη περίπτωση συναγωνιζόμαστε στις προσευχές, ώστε ο Χριστός να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και εκεί βλέπουμε ωραία αποτελέσματα. Διανομές Πνεύματος Αγίου που κάνει ποιος? Ο Χριστός. Οι άνθρωποι τι είναι? Ντενεκέδες ξεγάνωτοι, άχρηστοι. Ούτε θα το μετατρέψουμε, μεταμορφώσουμε σε κόλπο, γιατί πάει η χάρη του Θεού, έφυγε από μας. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Είτε θα πάρουμε υπερηφάνεια και θα χαθούμε κι εμείς. Αλλά το σωστό ποιο είναι? Ταπεινά, αδερφοί. Πολύ ταπεινά. Για να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Ουχή εγώ, ουχή, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο Κύριος. Χριστός. Αμήν, αδερφοί μου. Αμήν. Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Θεός σας εξέλεξε, γιατί ο λόγος μας δεν ήτανε μόνο λόγια, αλλά ήτανε και εν δυνάμει, αλλά και εν πνεύματι Αγίω. Και το αποτέλεσμα, πληροφορία πίστεως. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη άφεση αμαρτιών, και τρίτον, διδάσκονται σε αυτούς όλα όσα εγώ σας είπα. Αυτό έκανε και ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη, στους Θεσσαλονικείς. Μαθήτευσε, είδε τη χάρη του Θεού, γιατί όχι σε όλους, είδε την πρόσκληση του Θεού, όχι σε όλους, πολλοί φύγανε, αλλά αυτοί που μείνανε, σε αυτούς φάνηκε η δύναμη και η ενέργεια και οι διανομές του Πνεύματος του Αγίου. Και στη συνέχεια η πληροφορία της πίστεως. Τώρα πάμε σε αυτό το οποίο είπαμε, το δεύτερο δόγμα της ελεύθερης βούλησης. Ο Θεός τα κάνει όλα τέλεια. Τώρα έρχεται ο άνθρωπος να αποφασίσει, να θελήσει, να περπατήσει, δουλωθεί στο Θεό για να είναι ο καρπός του εις αγιασμό και το τέλος του ζωή αιώνιος. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει μόνος του, με ελευθέρα βούληση, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Πρώτον. Δεύτερον, να πάρει το σταυρό του μόνος του, με ελευθέρα βούληση. Και τρίτον, να ακολουθεί εμένα, με ελευθέρα βούληση, με τη δική του απόφαση. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, βέβαιον ότι πολλοί κεκλειμένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Με φόβο Θεού λοιπόν, με αγωνία και πιο σωστά και γραφικά, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Και πώς κατεργάζουμε τη σωτηρία μου? Υπάρχει
το παράδειγμα του Μωυσή που αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας των ονειδισμών του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση. Αυτή είναι η απόφαση. Για να ακολουθήσει το λαό του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση, το άλλο παράδειγμα. Ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, στον οποίο είχε αποκαλυφθεί ότι θα γίνει δεύτερος μετά τον Δαβίδ, τον οποίον έκλεξε για βασιλιά εις αντικατάσταση του Σαούλ. Αλλά ποτέ δεν αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός του βασιλιά Σαούλ. Γι' αυτό και ποτέ δεν κληρονόμησε τις υποσχέσεις του Θεού. Αλληλούια. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεται τη σωτηρία σας, γιατί τη σωτηρία σου εδόθη κατά χάριν από το Θεό, δια της πίστεως, Θεού το δώρο, αλλά διατηρείται με το δική σου απόφαση, το δικό σου περπάτημα και, το δικό σου, και τη δική σου πίστη, αγάπη και ελπίδα. Συνεχίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ξαναδιαβάζω, διότι το Ευαγγέλιο μόνο δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε εσείς ποιοι υπήρξαμε μεταξύ σας. Εκείνο που έχει σημασία τώρα δεν είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου με τα λόγια, ούτε με τις επεμβάσεις του Θεού, με τη δύναμη και το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου με τη ζωή μας, που είναι και το πιο δύσκολο. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κηρύττει το Ευαγγέλιο και κάνει ακριβώς αντίθετα πράγματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Ιουδαίους. «Συ είσαι Ιουδαίος, αλλά κηρύττεις, διδάσκεις, αλλά δεν κάνεις αυτά που κηρύττεις». Δηλαδή, άλλα λες και άλλα κάνεις. Με αποτέλεσμα να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σας. Έτσι λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού μας δίνει ένα ωραίο παράδειγμα. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου με λόγια, το κήρυγμα του Ευαγγελίου εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία πολύ, αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου και με τη ζωή μας, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εκεί σφραγίζεται από το Θεό το έργο του ανθρώπου, η υπηρεσία του ανθρώπου και η δόξα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και λέει, β' κεφάλαιο πρώτο εδάφιο, «Διότι εσείς εξεύρετε, αδελφοί μου, την προς εσάς είσοδό μας», δεν βάζει τον εαυτό του, σαν τον Τιμόθεο και σαν τον Σίλα, την είσοδό μας, ότι δεν έγινε ματέα, γιατί αν και πάθαμε και βριστήκαμε στους Φιλίππους, παρόλα αυτά λάβαμε θάρρος να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και προς εσάς με πολύ αγώνα. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, είναι αγώνας καλός. Δεν πας με αστιάκια, με παιχνιδάκια. Ο Απόστολος Παύλος λέει τρία βασικά πράγματα. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Πρέπει να αγωνίζεσαι για να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Τον αγώνα τον καλό, της πίστεως, του αγιασμού, της καθαρότητος. Το δρόμο με τελείωσα, να έχεις διοίκηση και οδηγία Πνεύματος Αγίου. Να περπατάς ακριβώς την αγαδή οδό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον κάθε ένα από μας ξεχωριστά. Και τρίτον, την πίστη μου διατήρησα. Γιατί ο διάβολος αγωνίζεται να σου χαλάσει, να σου γκρεμίζει την πίστη. Και έτσι λοιπόν λέει, εμείς βριστήκαμε, πάθαμε, όμως πήραμε δύναμη και θάρρος από τον Κύριο να κηρύξουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού περί του Ιησού Χριστού με πολύ αγώνα. Και τώρα το παράδειγμα της ζωής του Αποστόλου Παύλου, διότι η προτροπή μας πρώτον δεν ήταν εκ πλάνης. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να προσέχουμε, γιατί υπάρχει κήρυγμα Ευαγγελίου με πλάνη και κήρυγμα Ευαγγελίου με αλήθεια. Και αυτό που φαίνεται στην προσωπική ζωή.
Άλλα λέω και άλλα κάνω. Άλλα λέει η Γραφή και άλλα λέω εγώ. Άλλα λέει η Γραφή και άλλα κάνω εγώ. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου εκ πλάνης. Πρώτον λοιπόν, αλήθεια. Και το ξαναλέω, ότι ο οίκος του Θεού είναι μόνο η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αλλιώς δεν είναι εκκλησία Θεού, δεν είναι οίκος Θεού, μπορεί να είναι και συναγωγή του Σατανά. Και πώς θα καταλάβω τη συναγωγή του Σατανά από τον οίκον του Θεού? Από το περπάτημα και τη ζωή, από τον καρπό. Το δέντρο το καλό έχει καλό καρπό. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει ευλογία, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει κακό καρπό. Καλό θα κάνει. Και δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει κακό καρπό. Καλό θα κάνει. Άρα λοιπόν, πρώτο χαρακτηριστικό, αλήθεια. Δεύτερον, ούτε εξακαθαρσίας, αλλά με αγιασμό, με καθαρότητα, όχι με βρωμιές, όχι με έργα σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρεία. Αυτά είναι έργα σαρκός, είναι πράγματα τα οποία είναι ακάθαρτα. Και επαναλαμβάνω, πώς θα καταλάβω τη συναγωγή του Σατανά για να το βάλω στα πόδια από την εκκλησία του Θεού του Ζώντος? Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν βλέπεις ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, εγώ κάνω ακριβώς το αντίθετο, φύγε. Η εκκλησία που πηγαίνει κάνει ακριβώς το αντίθετο, δεν είναι εκκλησία. Συναγωγή του Σατανά είναι. Γιατί μόνο ο διάβολος οδηγεί τους ανθρώπους να κάνουν αντίθετα πράγματα από το Λόγο του Θεού. Στην Εκκλησία του Θεού το Πνεύμα το Άγιο διοικεί και οδηγεί τον άνθρωπο που εισπάσαν την αλήθεια. Στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και είναι φοβερό να πηγαίνω σε συναγωγή του Σατανά και να νομίζω ότι είναι Εκκλησία. Ακόμη δε πιο φοβερό να πηγαίνω στην εκκλησία και να λέω ότι είναι αιρετική και συναγωγή του Σατανά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όπως μας το περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο λόγος σου, Πατέρα, είναι η αλήθεια, φωνάζει ο Χριστός. Ο Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει που εμπιστευόμαστε τις ψυχές μας, τις οικογένειές μας, τη ζωή μας. Τη ζωή μας, τις ψυχές μας, τις οικογένειές μας εμπιστευόμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να μας φυλάει. Πρώτον λοιπόν, αλήθεια, όχι εκπλάνης. Δεύτερον, αγιασμός και όχι ακαθαρσία. Και τρίτον, δόλος, υποκρισία. Προσέχετε, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι η υπόκριση. Φοβερό πράγμα, ο υποκριτής. Ουέι μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, φωνάζει ο Χριστός. Στη γένα του πυρός θα πάτε. Τι είναι ο χριστιανός? Ειλικρινής, αληθινός, άγιος, και περπατάει στην υγιένουσα διδασκαλία. Αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και μας εδοκίμασε, λέει ο Θεός, και μας έδωσε το Ευαγγέλιο Του, μας εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο Του, για να κηρύττομαι. Προσέχτε τώρα το αρνητικό κήρυγμα, το επικίνδυνο. Όχι αρέσκοντες εις τους ανθρώπους, γιατί αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Θεού. Δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Δεν θέλω να αρέσω στους ανθρώπους και θα δούμε τι συμβαίνει αυτό. Θέλουμε να αρέσουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο.
Γι' αυτό, επειδή δεν θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, δεν μεταχειρίστηκα λόγω κολακίας. Δεν κολάκεψα ανθρώπους. Δεν προσπάθησα να τους φέρω κοντά μου. Δεν τους είπα λόγια καλά και κολακευτικά για να πλανήσω τις ψυχές των εκλεκτών του Θεού, των αθώων. Αλλά στο χριστιανό το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Τι είναι το ναι? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι είναι το όχι? Ότι είναι αντίθετο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό δεν προσπαθούμε να καλοπιάσουμε, να καπηλευθούμε, να δολώσουμε, να θολώσουμε το Λόγο του Θεού προκειμένου να κερδίσουμε ψυχές. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, θανατηφόρο ολίσθημα και αμάρτημα. Αλλά εμείς πήραμε απόφαση να ακολουθήσουμε την απόλυτη αλήθεια και εμείς πήραμε απόφαση να κηρύξουμε την απόλυτη αλήθεια, γενόμενοι μιμητέ της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που είμαστε και θυγατέρα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού, η μήτυρ πάντων ημών, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η μητέρα μας, που μας γέννησε ο Θεός δια του Λόγου Του και δια του Πνεύματος του Αγίου σε νέα ζωή. Το πολίτευμα μας δεν είναι στη γη, είναι στον ουρανό. Γιατί από τον ουρανό περιμένουμε σωτήρα. Άρα λοιπόν, δεν κολακεύσαμε ανθρώπους και φέρνει σαν παράδειγμα και σαν μάρτυρα, καθώς εσείς εξεύρετε. Κανέναν από σας, λέει ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής, δεν κολάκευσα. Δεν κολακεύσαμε. Και όταν βλέπεις ανθρώπους να σε κολακεύουν, φύγε. Η κολακία είναι σατανική εφεύρεση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μας ελέγχουν εν τη αληθεία του Ευαγγελίου. Να μας προτρέπουν εν τη αληθεία του Ευαγγελίου. Εάν δεις άνθρωπο να σε κολακεύει, θέλει να κερδίσει την ψυχή σου εσύ. Αν δεις άνθρωπο να σου λέει αλήθεια, θέλει να κερδίσει την ψυχή σου για τον ουρανό. Και ποιες είναι οι αιτίες που κολακεύουν οι άνθρωποι? Ούτε πρόφαση πλεονεξίας, ούτε δόξα ζητήσαμε από τους ανθρώπους. Τα δύο θανατηφόρα προβλήματα των ανθρώπων που επαγγέλλονται σε θεοσέβεια. Τα συμφέροντά μου, τα προσωπικά μου, τα οικογενειακά μου και τα εκκλησιαστικά. Τι θέλω? Το καλό μου. Δεν με νοιάζει το δικό σου το καλό. Το συμφέρον μου και το οικονομικό και το... όλα τα συμφέροντα, ο πάσης φύσεως συμφέρον, που σημαίνει ότι ενδιαφέρομαι για μένα, για την οικογένειά μου, για την εκκλησία μου, αλλά δεν ενδιαφέρομαι για το έργο του Θεού, για τα παιδιά του Θεού, για το θέλημα του Θεού. Και το δεύτερο, η αυτοπροβολή, η δόξα. Με ενδιαφέρει να δοξαστώ εγώ, η οικογένειά μου, η εκκλησία, να φαίνεται, να υψώνεται, που πω ποιος είμαι. Ποιοι είμαστε? Γι' αυτό φοράμε χρυσάφια, ασήμια. Για κοίταξε ποιος είμαι, μεγάλος. Και ψεύτηκα κιόλας. Ενώ ο χριστιανός τι φοράει, αδερφοί αγαπητοί? Τα ρούχα της δουλειάς του. Με στολή κοσμία η γυναίκα. Δεν θέλει να δείξει την κορμάρα της η γυναίκα, γιατί επαγγέλλεται θεοσέβεια. Ο άντρας δεν θέλει να δείξει τη μαγιά του, την ξυπνάδα του, τη μόρφωσή του, γιατί επαγγέλλεται θεοσέβεια. Τι θέλει να δείξει η γυναίκα και ο άντρας στον άλλον που τη βλέπει? Μόνο το Χριστό. Όπως ο Χριστός είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού και μέσα από Αυτόν τον Ιησού Χριστόν βλέπουμε τον Πατέρα Θεό, έτσι και εσένα θέλει να σε κάνει να βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από σένα Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ούτε το συμφέρον μας,
μάλλον το συμφέρον των άλλων, ούτε τη δόξα μας, μάλλον την ευλογία των άλλων. Κάνε μας έτσι, Κύριε μου, σε παρακαλώ. Για να απολαμβάνουμε, αδερφοί, το έλεος, τη χάρη, την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Θέλουμε να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Δεν θέλω να απολαμβάνω ανθρώπους. Θέλω να απολαμβάνω Χριστό, αδερφοί. Μην πλησιάζεις ανθρώπους. Δεν μπορούν να σου δώσουν τίποτα. Θα σε καταστρέψουν. Μόνο ο Χριστός θα σου δώσει τα πάντα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά εμείς τι είμαστε, δούλοι δικοί σας. Και τα πάντα ανήκουν σε εσάς. Τα πάντα έχει δώσει ο Θεός για εσάς. Το τιμόμενο πρόσωπο στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο Χριστός και αυτός για τον οποίο αγωνίζεται να σωθεί. Ο ελάχιστος των Αποστόλων, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, είναι. Ο ελάχιστος πάντων των πιστών. Ακούτε τι λέει. Ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Αυτή είναι η γνώμη που έχει για τον εαυτό του και είναι αληθινή. Τα υπερβάλλει. Γιατί ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ότι ό,τι έχει γίνει στη ζωή του, ό,τι έχει κάνει, δεν το έχει κάνει αυτός, το έχει κάνει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Κάνε μας έτσι, Θεέ μου. Να είμαστε ταπεινοί για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Αληθινοί για να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε γεμάτοι πίστη, αγάπη και ελπίδα. Να είμαστε όχι αυτοί που συστήνουν τον εαυτό τους ή συστήνονται από ανθρώπους, να είμαστε αυτοί που τους συστήνει ο Θεός. Δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι αυτός που τον συστήνει ο Θεός. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι είμαστε οι ελάχιστοι πάντων των πιστών, ότι είμαστε πρώτοι των αμαρτωλών. Να το πούμε, αδερφοί, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι έχουμε κάνει, τίποτα δεν έχει γίνει από μας. Είναι το έλεος του Θεού, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.